Ο Πρωθυπουργός στις 8 από ό,τι θυμάμαι θα ανακοινώσει στην Βουλή όλα αυτά τα οποία θέλει να μάθει και ο ελληνικός λαός και εν πάση περιπτώσει η αντιπολίτευση, στο βαθμό βέβαια που η αντιπολίτευση δεν είναι ενημερωμένη, παρά το γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν η ενημέρωση είναι επαρκής, ενδεχομένως μην είναι πλήρης. Σήμερα θα ανακοινώσει τη λίστα. Ενημέρωση, οπότε αυτό το σήμερα θέμα δηλαδή θα μάθουμε. Σήμερα θα τα μάθουμε αυτά τι λέει η λίστα. Χοντρικά. Σήμερα θα μάθετε τι λέει η λίστα, ποια είναι τα σημεία αιχμής στα οποία είπαμε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα. Σήμερα θα δοθούν όλα. Ποια είπατε ότι δεν μπορείτε να συζητήσετε, κύριε Υπουργέ? Εκείνα τα οποία είπαμε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε και δεν βλέπω να υπάρχει μια ιδιαίτερη κόντρα εκ μέρους του Brussels Group να αρχίσουμε εκεί, είναι ότι είπαμε ότι όχι σε ομαδικές απολύσεις. Αυτό είναι το σημείο όπου υπάρχει μια συζήτηση ακόμα, όχι στη μείωση των συντάξεων και των ασφαλίσεων. Και αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επώδυνο. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτοί επιμένουν να μειωθούν οι συντάξεις και εσείς είπατε όχι, θέλετε να πείτε? Αυτοί επιμένουν να μειωθούν, αλλά θεωρούμε, είπαμε όχι, αλλά θεωρούμε ότι και σε αυτό το σημείο έγινε κατανοητή η θέση μας. Ωραία. Πού αλλού, σε τι άλλο είπαμε όχι, γιατί αυτό είναι και μια δέσμευση που κάνετε τώρα, που λέτε. Σε τι άλλο, ο ΦΠΑ θα αυξηθεί? Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, η θέση για μαζική αύξηση του ΦΠΑ σε ξενοδοχεία, σε φάρμακα, σε τρόφιμα και οτιδήποτε είναι το τρίτο σημείο αιχμής το οποίο δεν συζητάμε και αυτό πάλι φαίνεται ότι έγινε κατανοητό. Και το τέταρτο σημείο είναι όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, έτσι όπως σε τελική ανάλυση γίνονταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου βέβαια εκεί όπως γνωρίζετε έχω αρθρογραφήσει και κατ' επανάληψη, θεωρώντας ότι δεν είχαμε ιδιωτικοποιήσεις, αλλά ότι είχαμε δωροδοποιήσεις. Αυτό το οποίο έγινε στη χώρα δεν ήταν ιδιωτικοποίηση, ήταν μια πώληση περιουσιακών στοιχείων σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, με αποτέλεσμα να δοθούν τα φιλέτα της ελληνικής οικονομίας και να έχουμε με το ζόρι τα τελευταία χρόνια 3 δισεκατομμύρια ευρώ για πληρωμή του χρέους. Να σας αυτό πω, δεν είναι ιδιωτικοποίηση, δεν το λέω τώρα, το λέω εδώ και 3 χρόνια. Αλλά ο κύριος Δραγασάκης πήγε στην Κίνα και είπε ότι θα τους δώσει το υπόλοιπο λιμάνι. Ναι, προσέξτε τι γίνεται, όπως επίσης έγινε και μια συζήτηση και με τη Γερμανίδα, την καγκελάρια, την κυρία Μέρκελ. Ναι. Ιδιωτικοποίηση είναι να δώσεις 100% ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια εξευτελιστική τιμή και η ιδιωτικοποίηση είναι να βρίσκεται το κράτος σε αυτή εδώ τη διαδικασία και να έρθει ένας ξένος επενδυτής ή ένας επενδυτής ο οποίος να έχει ένα ποσοστό από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση. Ναι, αυτός δεν έχει κίνητρο να το πάρει όμως αν δεν έχει και το management και δεν έχει τη διοίκηση. Θα έχει, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα του management είναι, αν θέλετε, ένα θέμα το οποίο συζητείτε. Άρα το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρχει μια συμμετοχή του δημοσίου. Συγγνώμη, εν τέλει οι Κινέζοι θα έχουν και το. Κύριε Υπουργέ, εν τέλει. Αυτό είναι ιδιωτικοποίηση, επαναλαμβάνω. Εν τέλει οι Κινέζοι θα το έχουν το λιμάνι όπως το θέλουν ή όχι? Γιατί ο κύριος Δραγασάκης λέει θα το έχουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ο κύριος Δρίτσας δεν θα το έχουν. Ναι, προσέξτε, τρέχει ένας διαγωνισμός και όπως ξέρετε υπάρχει και ένα πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα οι Κινέζοι έχουν βρίσκονται σε μια πλεονεκτική θέση γιατί υπάρχει και άλλη εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται. Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Πείτε μου κάτι. Λοιπόν, κύριε... βρίσκεται μια διαδικασία σε εξέλιξη και θα δούμε τα αποτελέσματα τη. Οι Κινέζοι έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα. Έμφυα. Ναι, για το έμφυα έχω την εντύπωση ότι γίνεται μια συζήτηση η οποία είναι εκτός αντικειμένου. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι συμμεταρρυθμίσεις ο έμφυα. Ούτε η κατάργησή του είναι δεδομένη. Δεν είναι, μπορεί να είναι σε 6 μήνες. Α, σε 6 μήνες, μπορεί να είναι μετά. Άρα κύριε Μάρδα, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Με αυτά που μας λέτε, πολύ ωραία είναι και μπράβο. Αν τα έχουν δεχτεί, δεν πάρα πολύ ωραία. Τα 3 δις που προκύπτουν ως έσοδα από το σύνολο των μεταρρυθμίσεων, πού θε? Θα τα ακούσετε σήμερα το βράδυ, είναι μια μεγάλη λίστα πόσο τυκοποιημένη. Και μπορώ να σας πω λίγο, είναι εκνευριστικό το γεγονός ότι ενώ έχουμε δώσει νούμερα για τη συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων που γίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω από πού συνάγεται
η θέση που ακούγεται συχνά δεξιά και αριστερά, ότι δεν είναι ποσοτικοποιημένα. Δηλαδή. Οι ίδιοι το λένε. Χθες το βράδυ είπανε, λέει, ότι τους δώσαμε έκθεση ιδεών. Τα είπα στον κύριο Μπαλάφα προηγουμένως. Κάποιος αξιωματούχος στο Reuters λέει είναι έκθεση ιδεών αυτή. Ανώνυμος αξιωματούχος. Κύριε Μαρδά, κάντε μου τη χάρη. Ανώνυμος αξιωματούχος, αλλά αυτό όμως ξέρετε τι γίνεται. Όπως ξέρετε, στο πλαίσιο μια διαπραγμάτευση υπάρχουν και κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι εύλογο ότι χρησιμοποιούνται από το αντίπαλο δέος. Δίκιο έχετε, βέβαια, έτσι είναι. Εισαγωγικά βέβαια, γιατί ο καθένας έχει τη δική του στρατηγική. Έτσι, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχει τη δική του επιδιώξη. Κύριε Μάρδα, βοηθήστε μας να καταλάβουμε δύο πράγματα. Να οδηγήσει σε μια δύσκολη θέση το άλλο μέρος. Μην γινόμαστε φορείς αυτών των θέσεων όμως. Κύριε Μάρδα, βοηθήστε μας να καταλάβουμε δύο πράγματα τώρα που κάναμε τη γενική τοποθέτηση από εσάς. Δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Μας είπατε ότι δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα φάρμακα. Στο αυτό υπάρχει απόφαση να αυξηθεί κάπου αλλού? Απόφαση δεν υπάρχει καμία. Η ζήμωση, τι γίνεται, τι σκέψεις υπάρχει? Σας έδωσα την κεντρική θέση, η οποία είναι ένα από τα τέσσερα σημεία της διαφωνίας και αυτό ήταν ένα ερώτημα πάρα πολύ. Σύμφωνα, δηλαδή σε νησιά θα αυξηθεί ο ΦΠΑ? Από εκεί και πέρα έχει μία διαπραγμάτευση. Λοιπόν, ναι. Ως εκ τούτου, αν υπάρχει ένα μέρος, όπου μέρος επαναλαμβάνω, όπου μπορεί να συζητηθεί κάτι τέτοιο, αυτό είναι ένα αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αλλά τη θέση νομίζω την ακούσατε και είναι ξεκάθαρη. Την άκουσα. Είναι ξεκάθαρη ως προς το πού δεν θα αυξηθούν τα. Δεν θα αυξηθεί το ΦΠΑ. Πού θα αυξηθεί δεν ξέρουμε. Είναι ένα τρομακτικά μεγάλο σύνολο, μπορώ να σας πω. Δεν είναι ένα μικρό σύνολο. Ασφαλώς. Μα δεν είναι αμεληταίο. Και δεύτερον, ομολογώ. Αν, λοιπόν, δεν ξέρω. Αυξηθεί κάτι στο 0% τη συνολική, του συνολικού ποσού ίσπραξης του ΦΠΑ, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα σημείο διαπραγμάτευσης το οποίο θα δούμε πού θα καταλήξει. Mm-hmm. Επίσης, κύριε Μάρδα, ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό και δεν ξέρω και ο κύριος Μπαλάφας ή ο κύριος Δένδιας αν το έχει συνειδητοποιήσει. Από ό,τι κατάλαβα από ότι, με το καλημέρα που είπαμε, ότι αυτοί επιμένουν να μειωθούν οι συντάξεις. Είναι ένα σημείο εχμής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παλεύουμε για αυτό, για να σταματήσουμε. Σύμφωνα με τις. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί ξέρετε δεν ακούγεται και καλά λόγω του τηλεφώνου. Η αίσθηση μας που δόθηκε χθες το βράδυ είναι ότι και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι δέχονται τις απόψεις μας. Ενώ μέχρι χθες επιμέναν να μειωθούν οι συντάξεις. Ορίστε. Ενώ μέχρι χτες επιμέναν να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτή ήταν μια πάγια θέση που αντιμετώπισε και ο κύριος Τσίπρας στο Βερολίνο. Ναι. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ είπε στον κύριο Τσίπρα μείωσε τις συντάξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό, αντιμετωπίζεται στο Βερολίνο και φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Τους πείσαμε δηλαδή ότι με τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και μπορούν να δώσουν ισοδύναμα αποτελέσματα, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε πια αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, ενδιάμεσα περίπτωση έτσι που μας τα λέτε, πιστεύετε εσείς ότι μέχρι την Τετάρτη μπορούμε να γίνει και Eurogroup? Εγώ εκείνο το οποίο θεωρώ είναι το ότι αν μείνει ένα σημείο εχμής στο οποίο μπορεί να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα που είναι τα εργασιακά, ναι. Γι' αυτό και μόνο δεν νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει ρήξη η οποία θα προέλθει εκ μέρους τους. Αυτό είναι, αν θέλετε, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Τα εργασιακά δηλαδή θεωρείτε εσείς ότι απομένουν? Αν θεωρήσετε ναι. Αυτή η υπόθεση που κάνω στέκει στα πόδια της, ναι. Από εκεί και πέρα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι εντάξει, είχαμε να συζητήσουμε 200 θέματα. Φτάσαμε σε 4 που έρχεται μια κυβέρνηση και λέει ότι κοιτάξτε τι γίνεται, εγώ μπορώ να σας δώσω τα ίδια χρήματα που θέλετε να εισπράξετε από αυτά με κάποιον άλλον τρόπο. Τους πείθουμε. Υποχωρούν στα 3 ή υποχωρούν ή εν πάση περιπτώσει συμβιβάζονται. Και απομένει το ένα, τα εργασιακά. Και μένει ένα σημείο εχμής και για αυτό το σημείο εχμής θα φτάσουμε σε μία ρήξη. Ναι, όχι, εντάξει. Κύριε Υπουργέ, επειδή. Γιατί αν φτάσουμε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα πίσω από τη διαπραγμάτευση που δεν τα βλέπουμε. Υπάρχει απόφαση να μας οδηγήσουν, δηλαδή στη ρήξη εννοείται. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό θα σημαίνει αν. Αυτό θα σημαίνει αν. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα, με αυτά και με αυτά, επειδή ο κόσμος έχει μπει σε μια αγωνία άνευ προηγουμένου και αρχίζει και κοιτάει τα ημερολόγια και βλέπει 9 Απριλίου, 13 Απριλίου, 18 Απριλίου. Εάν συνεχίσει αυτή η διαπραγμάτευση μέχρι τις 10-15 Απριλίου, τι θα κάνουμε εμείς που μένουμε απορρευστό?
υπάρχει. Να αφήσουμε λίγο τα υποθετικά σενάρια τα οποία κατ' επανάληψη έχουν κουράσει και τον κόσμο. Δεν είναι υποθετικό σενάριο, γιατί είναι σε μια εβδομάδα αυτό. Δεν μιλάμε για του χρόνου. Δεν μιλάμε για του χρόνου. Μιλάμε για τώρα. Αναφέρομαι και σε πολιτικά σενάρια τη προηγούμενη εβδομάδα και τη πιο προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είναι το θέμα. Έχουμε να πληρώσουμε τον Δήμο του 15 του μήνα. Να δούμε πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σήμερα, να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παρακολουθήσουμε τα πραγματικά γεγονότα ως έχουν αντί να μπαίνουμε σε υποθέσεις. Εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε εγώ κύριε... κατάλαβα κύριε...